αλλά και συνασπισμό, η κουλτούρα. Κουλτούρα. Μπράβο, παιδιά, που κάψατε τη σημαία. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Δεν τρέπεσαι, ρε. Ρε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, Χρήστο μου, η ώρα πάει 2 παρα 10. Επειδή προχωρήσαμε ήδη αρκετές ώρες, από τις 11 είμαστε. Εγώ θα παρακαλέσω τον Λεωνίδα να ανοίξει και κάποιες τηλεφωνικές γραμμές. Εάν αυτή τη στιγμή θέλουν κάποιοι να ρωτήσουν κάτι τον κύριο Σοφιανόπουλο, είμαστε στη διάθεσή τους για κανένα τέταρτο ακόμα. Εγώ όμως θα πω μια κουβέντα. Σωτήρη φίλε, σου εύχομαι να πας καλά. Να εγώ... πάμε, να πάμε. Ναι, όχι, να πάμε σαν έθνο, γιατί κοντά σου θα πάει όλη η Ελλάδα. Αλλά θα πάει καλά. Ναι. Πάρα πολύ φοβάμαι, στο έχω πει και σε ανύποπτο χρόνο, ότι είναι τόσο ισχυρά τα βρώμικα κατεστημένα. Θα το δημοσιεύσω αυτό, Χρήστο μου. Θα σου το πάρουνε. Ναι. Λοιπόν, είναι τόσο ισχυρά τα βρώμικα κατεστημένα που, τι να σου πω. Να σου πω ότι δεν βλέπω τίποτα. Ορίστε. Εμπρός, με ακούτε. Σας ακούω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Ήτανε πάρα πολύ καλή και πολύ περιεκτική. Σε όλα τα επίπεδα. Εγώ ήθελα να πω και να μιλήσω για το κοράλι. Ειδικά μόνο στις βόρειες Ποράδες υπάρχει δάσος. Και έχω μέσα στο σπίτι μου που σας μιλάω ένα δείγμα από κόκκινο κοράλι. Ξέρει ο κύριος Σοφιανόπουλος τι αξία έχει το κόκκινο το κοράλι. Σας μιλάω κυριολεκτικά, το βλέπω. Όποιος τηλεθεατής είναι από τις βόρειες Ποράδες μπορεί να σας πει. Δεν μπορώ να σας μιλήσω σε έκταση πόσο είναι. Αγαπητέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιβεβαιώνετε, διότι αυτό... Μήπως και δεν μιλήσαμε για τα πετρέλαια. Τι να πω, μιλήσαμε για τα πετρέλαια. Τι θέλετε να πούμε τι έχει η Ελλάδα. Χειροπέδες, ο Έβερτ... Εγώ σας λέω, εγώ στο σπίτι μου, κόκκινο κοράλι. Το δεχόμαστε. Ο Έβερτ έστειλε τηλεγράφημα στο διοικητή χωροφυλακής και ήρθε και μου πέρασε χειροπέδες στη Ζάκηδο, επειδή έβγαλα πετρέλαιο με την άδεια που ο ίδιος μου έδωσε, αλλά δεν πιστεύανε ποτέ ότι θα το βγάλω. Και η ΔΕΠ. Σας ευχαριστούμε για την κατάθεσή σας. Γεια σας. Βλέπεις ότι... Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Ρίζο, πρώτα απ' όλα σας παρακαλούμε, μη μας λέτε αυτά τα πράγματα, γιατί μας αποδυναμώνετε από τον αγώνα για το κόμμα του Ελληνισμού. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι αγωνίζονται νύχτα μέρα, όχι με πιστεύω... Καλά κάνετε και αγωνίζεστε. Όχι πιστεύω... Και εγώ μαζί σας. Και εγώ μαζί σας. Yeah. Αλλά και αγωνίζομαι κι εγώ για σας. Μα το πιστεύω δεν... Και ο Σωτήρης το ξέρει. Θα σας πω κάτι. Εγώ έχω πει μια κουβέντα την ώρα που μπήκα και βγήκα στο γυαλί και παράτησα τη δικηγορία. Ότι θα λέω την αλήθεια. Όσο πικρή κι αν είναι. Όχι, είναι, από... τόσο ισχυρά, είναι τόσο ισχυρά τα συμφέροντα που με ειρηνικά μέσα δεν μπορεί να τίποτα να επιβιώσει. Αγωνιστούμε και με τα ειρηνικά μέσα. Δεύτερον, ήθελα μακάρι να αγωνιστούμε. Σας, για ένα σχέδιο νόμου το οποίο δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες, δεν ξέρω αν το διαβάσατε εσείς και ο κύριος Σοφιανόπουλος, περί της επαναφοράς, το προωθεί ο κύριος Λιάνης, έμαθα, το δημοσίευσαν ορισμένες εφημερίδες, περί της επαναφοράς των Σερβομακεδόνων στην περιοχή την Ακριτική της Φλόρινας, η οποία λίγα έχει πάθει φαίνεται από διάφορους πατριώτες εντός εισαγωγικών και θέλουν τώρα λέει, να τους φέρουν και να τους εγκαταστήσουν. Ο κύριος Λιάνης, ο μέγας πατριώτης αυτός. Δεν το ξέρω, ομολογώ. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δύο μέρες πριν προκηρυχθούν οι εκλογές το δημοσίευσε και ειδικά η εφημερίδα Ο Ελεύθερος. Αγαπητέ, σας παρακαλώ να μας το φέρετε στο κόμμα του Ελληνισμού. Θα γίνει φάξ εντός των ημερών στο γραφείο σας. Τηλεπία, παρακαλώ, όχι φάξ. Τηλεπία. Τηλεομοιοτυπία ή τηλεφωτοτυπία. Τηλεπία. Οι Γάλλοι λένε μαγνητοσκόπ και εμείς λέμε βίντεο. Εάν μου επιτρέπετε, χωρίς να θέλω να καταγραστώ το χρόνο σας ακόμα για το θέμα των μέτρων που θίξατε στην αρχή της εκπομπής και της συνομιλίας σας, σας αναφέρω ότι για το θέμα, το μέτρο που ελήφθη τώρα τελευταία για το θέμα της ΔΕΗ, του μειωμένου τιμολογίου, ναι, για το θέμα των πολυτέκνων, χρειάζεται και φορολογική ενημερότητα, διότι εάν κάποιος είναι πολυτέκνος και χρωστάει, δεν μπορεί να πάρει το μειωμένο τιμολόγιο. Μάλιστα. Γιατί βλέπετε είναι εγκληματίας και αν δεν τα πήγε στην εφορία για να ταΐσει τα παιδιά του, δεν πρέπει να πάρει αυτό το προνόμιο. Αχ, φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που βάζουν οι αρνητικές. Να έρθετε στο κόμμα να μας τα πείτε, αγαπητέ. Καλή σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Βλέπεις ότι... Ορίστε. Καλησπέρα κύριε Ρίζο, κύριε Σοφιανόπουλε. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Σοφιανόπουλος με θυμάται και με ξέρει. Η εκπομπή είναι πολύ ωραία και θα πρέπει ο κύριος Σοφιανόπουλος να πιέσει πάρα πολύ
ώστε να δοθεί αυτή η αλήθεια προς τα έξω και να μπορέσει να κάνουμε κάτι. Είμαστε μαζί του και το ξέρει. Η μεγάλη παρέα που είχαμε έρθει στο γραφείο του. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ. Την τηλεόρασή σας, ναι, χαμηλώς, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σα... Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαρητήρια για την εκπομπή σας. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σοφιανόπουλο αν τι έχει να πει για τους πολύτεκνους που ο υπουργός του Πασόκ, ο κύριος Στάθης, έκοψε τα φρούτα από εμάς. Τόπα, δεν τόπα. Τόπε. Είπα ότι έκοψε το εβδομαδιαίο φρούτο και το έκανε μηνύο. Και πετάμενε εκατομμύριο τόνους στους χωματερές. Ναι, αλλά για να τα αγοράζουμε όμως από τους εμπόρους. Κοιτάξτε, κύριε μου, η επεξήγηση δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι τα έκοψα τους πολυτέκνους. Τώρα το γιατί το έκαμε, αυτό είναι. Εγώ λέω ότι είναι και έτσι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι γιατί το έκανε. Ναι, γιατί το έκανε. Ότι έκοψε τα φρούτα τους πολυτέκνους ενώ τα πετάμε στους χωματερές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Φαίνεται δεν πρέπει να τρώνε οι πολύτεκνοι φρούτα. Πρέπει να τρώνε κρέας. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Ζορμπάς. Μάλιστα. Είχα προημερών πήγα στο κύριο Σοφιανόπουλο και είπαμε λίγα βέβαια γιατί είχε πολλή δουλειά ο άνθρωπος. Μα τι ζητάμε να βρούμε τώρα. Είναι γεγονός ότι η πατρίδα μας ήδη είναι πουλημένη, yeah. Έχει ξεπουληθεί, yeah. Ήδη είναι προδομένη, είναι, ήδη το σχέδιο είναι σατανικότατο και αυτό θα φανεί όχι πολύ πολύ μακριά, στις μέρες μας, είμαι 60 χρονών, δεν πρόκειται να πάμε μέσα σε μια δεκαετία το πολύ, θα λήξει η ιστορία αυτή. Όμως... Όχι αγαπητέ, δεν θα λήξει. Αυτό κύριε Σοφιανόπουλε, όμως... Όμως ήθελα, το διατάστα που λένε και οι δημοσιογράφοι. Οι δικηγόροι. Όμως, εμείς, οι λίγοι έστω, θα σηκώσουμε το αναστημά μας. Όχι αγαπητέ, όλος ο ελληνικός λαός είναι εντάξει εάν μάθει. Ναι κύριε Σοφιανόπουλε, αλλά ποιος ελληνικός λαός. Αυτούς τους οποίους βλέπετε με τα σημαίακια, τα πράσινα και τα μπλε. Μα δεν ξέρουν αγαπητέ. Και τρέχουν από πίσω, σαν τα γύρια. Ο Σοκράτης λέει η άγνοια είναι το κακό και ο Χριστός είπε άφες αυτής ούγαρ είδος ητι πιούσι. Ναι καλέ μου κύριε Σοφιανόπουλε, αλλά... Το σταυρώσανε και τον άλλο και άλλος και δουκόνιον όμως. Ο ένας κόνιο, αλλά... άλλο θα δικαιωθείς μετά από χρόνια. Να ταχθούμε. Αγαπητέ. Κοντά σας, δίπλα σας, να βοηθήσουμε. Ελάτε αγαπητέ, επειδή υπάρχουν και άλλα τηλέφωνα, ελάτε κάτω να τα πούμε. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι μία ότι πρέπει να συστρατευτούμε όλοι οι Έλληνες. Αυτό είναι γεγονός για τη βοήθεια στον τόπο, αλλά ναι. Χριστό. Ναι. Καλησπέρα για την εκπομπή σου, συγχαρητήρια και στον κύριο Σοφιανόπουλο. Ευχαριστώ. Εκείνο που θέλω να σου πω και που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα ακούσει ο κύριος Σοφιανόπουλος. Δεν υπάρχει ανθρώπινη ελληνική ψυχή που να μην υιοθετεί αυτά τα οποία λέει. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα. Πώς αυτά τα μηνύματα και όλες αυτές οι ιστορικές αποδείξεις που έχει για τον χώρο των πολιτικών μπορούν να φτάσουν στα αυτιά και στα μάτια όλων των Ελλήνων. Τότε θα έχει αποτέλεσμα η ψηφοφορία. Αυτό πρέπει να δείτε και προς τα εκεί να κινηθείτε. Να μάθει κάθε Έλληνας να διαβάσει ή να ακούσει όλα αυτά τα τρομερά στοιχεία που έχει στα χέρια του κ. Σοφιανόπουλος. Αν τα μάθει αυτός ο Έλληνας που θα τα καταλάβει, δεν θα μπορέσει να φτάσει στην κάλπη να δώσει αλλού ψήφο παρά μόνο στον κ. Σοφιανόπουλο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ. Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Βοηθήστε να γίνει. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια και στον κύριο Σοφιανόπουλο, τον οποίο τον ξέρω από πολύ παλιά, από τις εκπομπές. Αλλά κάτι θα ήθελα να ρωτήσω. Κύριε Ρίζο, θα απευθυνθώ σε εσάς. Ναι. Έχω την αίσθηση πως αντιμετωπίζετε το όλο θέμα με κάποια δυσπιστία. Μήπως φοβάστε ότι σε υποθετική περίπτωση που ο κύριος Σοφιανόπουλος θα μπορούσε να έρθει στα πράγματα, δεν θα μπορούσε να επιβάλλει το πρόγραμμά του. Όχι, δεν είναι εκεί. Δεν ξέρω. Όχι. Το είπα τι είναι. Το είπα και το είπε και ο προηγούμενος, κάποιος από των προηγουμένων τηλεθεατών. Όντως φοβάμαι, όχι δυσπιστία σε αυτά που λέει ο Σωτήρης, όχι, τον πιστεύω και το εδήλωσα. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ισχυρά τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, είναι τόσο ισχυρά η προδοσία, έχει σαπίσει τόσο πολύ ο τόπος και η κοινωνία μας, που τα λέμε αυτά, λέτε ναι, και αύριο το πρωί ο καθένας μας θα έχει πάρει το δρόμο του, τα έχει ξεχάσει, κοιτάει τη δουλειά του και βαριέται να αφήσει το σπίτι του και να πάει να τρέξει ή να δώσει ένα δεκαχίλιαρο για να βοηθήσει το Σωτήρη το Σοφιανόπουλο.
Σωστό αυτό που λέτε, το δέχομαι. Σας ευχαριστώ, είναι τόσο ισχυρή η σαπίλα, έχουμε σαπίσει το... Κάτι πρέπει να γίνει. Πώς θα μπορούμε όμως να γίνει μια μεγαλύτερη προβολή. Πρέπει να γίνει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Γιατί άμα ακούσουν θα πιστούν. Ακούστε. Και εμείς δεν τον ήξεραμε που τον ακούσαμε. Εγώ το Σωτήρι το Σοφιανόπουλο, ακούστε. Το κανάλι το δικό μας το έχει διαθέσει και μιλάει επί 3 χρόνια Σωτήρι. Σχεδόν. Τι παραπάνω. Όχι, τώρα τον Δεκέμβριο θα κλείσουν 3 χρόνια. Λοιπόν, επί 3 χρόνια. Σκεφτείτε, 3 χρόνια. Έτσι. Εγώ έχω ένα χρόνο χωρίς, που τον ακούστε να σας πω και κάτι άλλο. Και με ένα κόστος 20.000 την ώρα το κανάλι το δικό μας, τα οποία αντιμετωπίζουμε μόνοι μας εκ των ενόντων, δεν τους ζητήσαμε ποτέ του Σωτήρη ούτε μία δραχμή γιατί τον πιστεύουμε. Αληθώς. Και αγωνιζόμαστε κι εμείς λέγοντας τα στραβά. Άλλο μέσα στην ψυχή μου όμως τα λέω τα στραβά και τα πιστεύω ότι είναι στραβά. Αλλά θέλετε να σας πω, δεν έχω κοιοτέψει, γιατί αν είχα κοιοτέψει κι εγώ και ο Γρηγόρης ο Μιχαλόπουλος δεν τα λέγαμε. Θα βάζαμε και ροζ τηλέφωνα και θα είχαμε και λεφτά και θα είμαστε τραλαλά και τρουτουτρου. Έχουμε διαθέσει ο Γρηγόρης τα πάντα σε αυτό το κανάλι, τον βοηθάμε όλοι όσοι είμαστε δίπλα του και σας λέω ένα πράγμα, για πέστε μου εσείς, τι ανταπόκριση βρίσκουμε και εμείς. Έχετε δίκιο. Από τους Έλληνες. Έχετε δίκιο από αυτή την πλευρά. Έχετε δίκιο, αλλά πιστεύω ότι... Ποια διαφήμιση μας ήρθε, συγγνώμη, από εκείνους που λένε για Έλληνες μεγάλους τρανούς. Και να πω ότι δεν έχουμε ακροαματικότητα, να η απόδειξη. Ότι αυτή τη στιγμή στις 2 η ώρα ανοίξαμε τηλέφωνα και δεν προλαβαίνουμε να τα πάρουμε. Έχουμε ξεριχτήσει πολλές φορές με τον κύριο Σοφιανόπουλο. Μα όχι μόνο με τον κύριο Σοφιανόπουλο, με τους άλλους συντελεστές. Κύριε Σοφιανόπουλε, θα περάσουμε σας εδώ από τα Πατήσια. Να περάσετε και να αγωνιστείτε. Κάτω Πατήσια. Κάτω Πατήσια, ναι. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό κάπου σημειώνω Σωτήρη γιατί ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι στον αέρα. Βεβαίως. Ναι, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ. Πάρα πολλά συγχαρητήρια για τον κύριο Σοφιανόπουλο. Είμαστε παιδιά επαναπατριζόμενων από ανατολικές χώρες και πράγματι πιστεύουμε στην Ελλάδα και στα πλούτη της. Αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε λίγη ενημέρωση και περιμένουμε από τον κύριο Σοφιανόπουλο περισσότερα. Να πάτε να τον δείτε στα κάτω πατήσια στο γραφείο. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια. Ευχαριστώ, κυρία μου. Ευχαριστώ ιδιαίτερως. Αλλά μόνος μου δεν μπορώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορώ να παρέμβω. Βεβαίως. Σας ακούμε. Κύριε Ρίζο, καταρχήν να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας, υπέροχη. Και εξίσου υπέροχος και ο Χρυσόστομος, ο κύριος... Χρυσόστομο, όπως τον είπες, πολύ σωστό. Χρυσόστομος. Ναι. Χρυσόστομος. Ευχαριστώ, αγαπητή. Ο κύριος Σημίτης, να μπω στο θέμα, ο κύριος Σημίτης μίλησε για κοινωνική δικαιοσύνη. Καλά. Πού τη βρήκε την κοινωνική δικαιοσύνη ο κύριος Σημίτης όταν οι απατεώνες του ΠΑΣΟΚ έχουν καταχραστεί, δηλαδή έχουν κλέψει τα χρήματα των σεπιτών 3 χρόνια τώρα και μιλάμε για 35 δις που είναι τα δεδουλευμένα του αποθεματικότητα. Πώς το σχολιάζει αυτό ο κύριος Σοφιανόπουλος? Ναι, αγαπητέ, τι άλλο, είπα τόσα για το Σημίτη, σας τι άλλο. Σας ευχαριστούμε, ακούσατε την τηλεόραση. Πέστε. Για τα σεπιτά, όντως έχουν φάει τα λεφτά. Σαφές. Κοιτάξτε, είναι τόσα και πολλά. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Έχουν δίκιο απόλυτα οι άνθρωποι. Βεβαίως. Ναι. Μάλιστα. Εμπρός. Η αλήθεια είναι μία. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Και καλή επιτυχία εύχομαι στον κύριο Σοφιανόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητέ, όχι μόνο καλή επιτυχία, ελάτε να κάνουμε και κάτι. Θα έρθω και να κάνουμε, κύριε Σοφιανόπουλο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν σας έβλεπα από πιο νωρίς. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν υποθετικά ήσασταν πρώτο κόμμα στις 23 του Σεπτέμβρη. Σε ένα χρόνο θα είχε αλλάξει όψη η Ελλάδα. Σύμφωνοι σαν Ελλάδα στον οικονομικό τομέα. Στις διεθνείς όμως. Τα είπε και αυτά. Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το σιωνιστικό κατεστημένο, το διεθνές? Ποιος σας είπε, αγαπητέ, καταρχήν ότι το διεθνές κατεστημένο είναι εις βάρος της Ελλάδος? Αν φύγει από τη μέση η ελληνική προδοσία, λύνονται όλα. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, η εξωτερική πολιτική, μια και ρωτάτε, είναι ένα τρίγωνο. Η κορυφή του τριγώνου, η εξωτερική πολιτική που χτυπάει, και η βάση του τριγώνου, μια μεριά είναι ισχυρή οικονομία και η άλλη πλευρά είναι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Αλλά ένοπλες δυνάμεις αυτές έχουν ένα άλλο τριγωνάκι που τις στηρίζουν. Συνάλλαγμα και ίδια παραγωγή οπλικών συστημάτων κατά τουλάχιστον 30%.
Μάλιστα. Αυτό το είχαμε ξεκινήσει εμείς, ως γνωρίζετε, καλώς άνθρωποι, και το κατέστειλε ο κύριος Καραμαλής. Όταν είπε ο κύριος Παπανδρέου ότι η πολεμική βιομηχανία στην Πάτρα δεν μπορεί να είναι κανένας ιδιότου θέμα. Ο Παπανδρέου το είπε, ο Καραμαλής το εφήρμασε και σταμάτησαν τα πάντα. Αλλά πού στη Δύση το κράτος παράγει τα οπλικά του συστήματα μόνο του? Και το κράτος ακριβώς. Ως εκ τούτου, ο Μεν Καραμαλής και ο Παπανδρέου λέει ανήκομεν στην Δύση και είμαστε αλλά η δεξιά και η κοινή αγορά, αλλά εφαρμόζαμε συστήματα και νόμους του κομμουνιστικού μπλοκ. Η Ελλάδα είναι μια κομμουνιστική χώρα ακόμη, στο σύνολο του συστήματος, σαν διαδικασία. Και από εκεί και έπειτα, καθώς καταλαβαίνετε... Είναι κράτος, κράτος. Το καλύτερο ελικόπτερο του κόσμου, το Apache, το πολεμικό ελικόπτερο, τα ηλεκτρονικά του τα έχει κάνει Έλλην. Δεν υπάρχει πράγμα στον κόσμο που οι Έλληνες δεν μπορεί να κάνουν, αλλά δεν μπορεί να κάνουν οι Τούρκοι όμως. Συμφωνούμε σε αυτό. Τελειώσαμε. Απόλυτα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, αγαπητοί. Βλέπεις ότι ο κόσμος ότι βρίσκεται. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παίρνω τηλέφωνο από Νίκες. Σας έχω ακούσει, κύριε Σοφιανόπουλε, χρόνια τώρα σας ακούω, όσο καιρό έχετε βγει. Θα ήθελα να σας δώσω ακόμα ένα επιχείρημα για να μην ψηφίσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον, από τότε που γνωρίζω τον εαυτό μου, είμαι 30 χρονών, ακούω 40 χρόνια δεξιά από τη δεξιά να παραλαμβάνει χάος. 8 χρόνια επί Πασόκ να έχουμε καμένη γη, επί Οικουμενική να έχουμε άδεια ταμεία, επί Μητσοτάκη να μην έχουμε φως στο τούνελ και τώρα να έχουμε μια μαύρη τρύπα. Όλα αυτά εμένα όταν ήρθαν πολιτικοί στο μαγαζί μου, γιατί έχω βιοτεχνία γυναικείων υποδημάτων, μου δώσανε το μήνυμα ότι δεν αξίζει ο κόπος να ασχολείσαι μαζί τους. Δεύτερον, εμείς παράγουμε... Αυτό το μήνυμα, αγαπητέ, δεν αξίζει, συγγνώμη θα παρεύω, ναι. Ο κόσμος να είναι φτιαχτό το μήνυμα για να μπορεί να αποτρέψει τον κόσμο από το να ασχολείται, να μαθαίνει με την πολιτική και τον οδηγεί στα ροζ, στα ποδόσφαιρα και οπουδήποτε αλλού, αρκεί να μην σκέπτεται. Μπράβο, αλλά ο κόσμος, ο ελληνικός λαός δεν τα βλέπει αυτά αφού οι ίδιοι τα περνάνε, οι ίδιοι τα λένε. Αφού δεν σκέπτεται. Λοιπόν, εκεί είναι που σε κάνει και απογοητεύεσαι. Αυτό. Και λες τι έγινε, ναι. Δεν υπάρχουν κάποιοι που οι οποίοι να χρησιμοποιούν το μυαλό τους, τα λένε οι ίδιοι, εκτίθονται οι ίδιοι. Δεύτερον, η Ελλάδα δεν λένε ότι δεν έχει εδώ άσφαλτο, λιστράει και τα λοιπά. Να φανταστείτε ότι στη Μήλο βγάζουμε το υλικό που εξάγεται σε όλες τις χώρες του κόσμου που έχουμε για να γίνει αντιολισθητική άσφαλτος. Λέγεται Περλίτης μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος. Και η Σμύριδα της Νάξου. Πώς λέγεται? Υπάρχει και η Σμύριδα της Νάξου, Μπερίλιουμ. Μπράβο. Οξίδιο του βερυλίου, beryllium oxide. Ακούστε αγαπητέ, δεν είπα πρωτόπα, δεν υπάρχει πράγμα. Στη φύση υπάρχει μια, αν θέλετε, πώς το, ένα κατημείο ομοιόμορφο, έτσι. Ναι. Το σκληρότερο αν πράγμα, το δεύτερο σκληρότερο στη φύση είναι το κορούνδιο, που έχει αριθμό 1000 στη σκληρομετρική κλίμακα του Μόρ. Ναι. Το πρώτο τελευταίο και το σκληρότερο είναι το διαμάντι που έχει 300.000. Αυτή είναι η μόνη ανομοιομορφία στη φύση, δηλαδή κάτι το πολύ περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα έχει και κορούνδιο, έχει και χαλαζία, έχει και σμύριγδα. Οι γεωτρήσεις πετρελαίου, για να γίνουν σε βάθος άνω των 2.500-3.000 μέτρων, θέλουν τη Βαρυτίνη, το Barium Sulvat, το οποίο είναι τα νησιά του Αιγαίου. Όλα τα νησιά του Ιουνίου είναι στόκος. Ο γύψος της Κρήτης μπορεί να δώσει θηϊκό οξύ και πρώτη ύλη για τσιμέντα. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο με 100 μέτρα ύψος σε μάρμαρο. Ξεχρεώσαμε. Ποιο ξεχρεώσαμε, αγαπητέ. Τα χρήματα αυτά ισούνται με το να καλλιεργείς όλη την Ολλανδία σε καλαμπόκι με έναν τόνο το στρέμμα επί 10 χρόνια. Και αυτοί μας πήραν την Ελλάδα. Και αυτοί μας λένε ότι όχι στο σχολείο ότι η Ελλάδα είναι μικρή και φτωχιά. Ναι. Το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι ελληνικό το Υπουργείο Παιδείας. Αυτά τα λένε για να μας δείχνουν και το ηθικό. Να πάψουμε πια να έχουμε. Αγαπητέ, για να έρθει και κανένα τηλέφωνο. Βεβαίως. Όταν θα μπει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το ΚΚ και οι παραφιάδες στο μαγαζί, θα σας παρακαλώ να τους δείρετε. Τότε κάτι θα έχετε φτιάξει και την εφορία επίσης, γιατί εκβιάζουν τον κόσμο. Α, εγώ τους ψυχαίνω πιο καλά ακόμα. Τους τα δίνω στο χέρι. Επίσης και ο αδελφός μου πήγε στη Ζάκυνθο και γύρισε από εκεί από διακοπές. Και είδε και κάτι τα οποία θέλει να σας τα πει και να πάρετε και ένα τηλέφωνο. Καληνύχτα από μένα. Ευχαριστώ πολύ που μου άκουσατε. Κύριε Σοφιανόπουλε, ναι. Έμαθα κάτι στη Ζάκυνθο, ναι. Το οποίο πληρώνουμε και θα πληρώνουμε για πολλά χρόνια. Να ακούσω. Υπάρχει ένα Royal Zander Palace, το οποίο είναι φτιαγμένο από Τσοχατζόπουλο και το Γιαννόπουλο. 6,5 δις, φτιάχτηκε σε 16 μήνες. Δεν το ξέρω. Και το είδα, δεν το είναι ξέρω. Ένα καταπατημένο στην κορφή του βουνού. Δεν το γνωρίζω.
Ναι, βέβαια. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να μάθω από τον κύριο Σοφιανόπουλο εάν έχει σε όλη την Ελλάδα ψηφοδέλτιο το κόμμα και πού είναι τα γραφεία για να μπορέσω να περάσω από τα γραφεία. Λοιπόν, το κόμμα Λυσμού κατάφερε, πιστέψτε με, 10 μέρες μέχρι 16-17 ώρες την ημέρα ήμασταν εκεί, σε όλη την επικράτεια. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να παραδώσει ο δικαστικός επιμελητής στα Χανιά και στο Ρέθυμνο μόνο. Αλλά στις υπόλοιπες 54 εκλογικές περιφέρειες μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ως εκ τούτου θα βρείτε ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα. Εάν δεν βρείτε ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα, καταλαβαίνετε γιατί. Αλλά να μας το καταγγείλει. Τα γραφεία είναι Δημακοπούλου 26 στα κάτω Πατήσια και τα τηλέφωνα είναι 22 8. Δημακοπούλου 26 στα κάτω Πατήσια. Από το σταθμό του τρένου 150 μέτρα. Και τα τηλέφωνα είναι 22 80 820, επαναλαμβάνω, 22 80 820, ναι, και 20 111 62. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, αγαπητέ. Νομίζω, Σωτήρη, αγαπητέ Λεωνίδα, πάρουμε δύο γραμμές, τρεις ακόμα και να τελειώνουμε. Ορίστε. Καλησπέρα. Γιατί πήγε 2 και 4, θα πάει 2,5, ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Ρίζο. Ευχαριστούμε. Πήρα να σας πω ότι είμαστε στο πλευρό του κυρίου Σοφιανόπουλου. Μας έχει συγκινήσει το ότι υπάρχει ένας Έλληνας τόσο ανιδιοτελής πατριώτης και είναι τιμή μας να τον ακολουθούμε. Και πραγματικά έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλαμε μόνο μία περισσότερη ενημέρωση πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά για τον αγώνα του. Από το κόμμα θα πρέπει. Εκεί μπορούμε να περάσουμε να πάρουμε αυτό το υλικό το οποίο είπατε. Βεβαίως, αγαπητέ. Και ελάτε, να το διαδώσουμε. Ελάτε Δημακοπούλου 26 και θα τα πάρετε τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, αγαπητέ. Γεια σας. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εισιτήρια, σας παρακολουθώ και τους δύο ανελιπώς. Σας ευχαριστούμε. Για τον κύριο Σοφιανόπουλο έχω να πω ότι συζητείτε πάρα πολύ από πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Είναι αυτό πολύ αληθινό. Ψάχνονται οι άνθρωποι για αυτά που έχουν ακούσει και ξαφνιάζονται. Ήθελα να πω το εξής. Κάποιο πρωί σας είχε πάρει, κύριε Ρίζο, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και σας είχε μιλήσει για τους γαλάζιους αετούς. Ναι. Λοιπόν, λέω το εξής. Μήπως επειδή είμαστε σε ακραίους χρόνους και έχει προηγηθεί πολύς εκμαυλισμός, έχει γίνει μεγάλο κακό στο λαό και δύσκολα καταλαβαίνει και δύσκολα του περνιόνται όλα αυτά. Έπρεπε δηλαδή ο κύριος Σοφιανόπουλος να βρίσκεται ταυτόχρονα σε όλους τους δέκτες, κάθε βράδυ όλης της Ελλάδος, έτσι, για να απορρυπανθεί αυτό το πράγμα, να εκλείψει αυτό το πράγμα. Μήπως πρέπει να κάνουμε και κάτι πρακτικό, ταυτόχρονα με τον κύριο Σοφιανόπουλο που μιλάει, να βγουν και τα παλικάρια αυτά μέσα σε καμιά νύχτα, να κάνουν καμιά έφοδο έτσι, να απαλλάξουν τον τόπο από μερικούς. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Μιλάω ειλικρινά, θα σας πω. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω αυτό. Ναι, να απαντήσεις εσύ πρώτα. Κυρία μου, εάν αυτά τα παλικάρια είναι καπελωμένα, το τρένο χάθηκε. Ανεπιστρεπτή. Λέω, αν δεν είναι καπελωμένα. Εάν και η γιαγιά μου λέει, και το καταλάβατε, το συμπέρασμα είναι ένα. Ακούστε, κυρία μου, μονόδρομος είναι, μόνον οι πράκτορες και οι προδότες πέφτουν ίδια της βίας, ίδια της ψήφου. Η βία είναι ανεπίτρεπτος και είναι και επικίνδυνος. Η ψήφος είναι η λύση και είναι μονόδρομος. Μα το θέμα, η ψήφος προϋποθέτει γνώση. Και τη γνώση πώς θα την προσεγγίσει ο άλλος. Έχετε, όχι, συμφωνώ μαζί σας εγώ. Όχι γνώση μόνο, πληροφόρηση. Ναι. Ακούστε, αυτό είναι. Να πω στην κυρία. Κυρία μου, ακούστε. Αυτό λέει, κυρία. Για να μορφωθείτε θέλετε 20 χρόνια και για να πληροφορηθείτε θέλετε 20 ώρες. Και ο τελευταίος βλάκας, αν τα ακούσει αυτά, τα καταλαβαίνει. Μάλιστα. Αυτό είναι το μυστικό. Μάλιστα. Εγώ σας εύχομαι να έχετε υγεία. Όχι σας, μας. Και θα σας δω και από κοντά. Πάντως δουλεύω για σας, χωρίς να με ξέρετε και χωρίς να έχουμε ξαναμιλήσει. Θα χαρώ ιδιαίτερος, κυρία μου, να αγωνιστούμε. Γεια σας, ευχαριστώ. Και εγώ. Γεια σας. Η αλήθεια είναι όμως, το έχω να φύλλω μια απάντηση να δώσω. Συγγνώμη να λεφτώ στην κυρία στο σημείο που είπε για τους γαλάζιους αετούς. Πραγματικά με πήρε κάποιος σε μια εκπομπή και μου είπε για γαλάζιους αετούς. Ομολογώ όμως, τον έχασα. Δεν τον ξέρω. Και είναι εύκολο να λέει κανείς κάτι. Είναι ακόμα δυσκολότερο να εμφανίζεται και ακόμα δυσκολότερο να φτιάξει κάτι. Διότι βεβαίως εν κρυπτό γίνονται αυτά, αλλά καμιά φορά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Γιατί εκρυπτό ήταν και ο Ιωαννίδης και μας τα έκανε μουσκεμα.
Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νομίζω είμαι ένας Έλληνας εξωματικός. Μάλιστα. Κινήθηκα πάρα πολύ από αυτά που μας είπε ο κ. Σοφιανόπουλος απόψε. Θα ήθελα να μας πει τη σκέψη του για τις ένοπλες δυνάμεις και να μας μιλήσει λίγο για το μισθολόγιο των ένοπλων δυνάμεων που τόσο μας κοροϊδεύουν. Το παγό στις αρχές, Το άκουσα και ρίζω, αλλά θέλω να μας το πει ο κ. Πρόεδρος. Αγαπητέ, υπάρχει ξεκαθαρισμένη θέση του κόμματος Ελληνισμού. Πρώτον, καταργείται ο απόστρατος. Δεν θα πει απόστρατο, υπάρχει απόστρατος. Ο αξιωματικός είναι πάντα αξιωματικός. Αυτό είναι υποτιμητικό. Δεύτερον, ότι οι αξιωματικοί θα πρέπει να αμείβονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε χωρίς κανένα πρόβλημα να μπορούν να ακολουθούν αυτό το δυσκολότατο έργο της αμήνης της χώρας και όχι να τους έχουν να πεινάνε. Τρίτον, θα πρέπει οι αξιωματικοί να βοηθήσουν και να πάνε σύμβολοι στις διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εις θέση να παράγουν πολεμικό υλικό πάσης φύσεως. Τέταρτον, θα πρέπει η εκπαίδευση και πρωτίστως η πληροφορία την οποία θα πάρει ο αξιωματικός σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του να είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να παρασύρεται από συνθήματα αλλά να έχει ξεκαθαρισμένη άποψη από πλευράς γνώσεων. Και αν θέλετε και ένα τελευταίο, ότι ο Κουντουριώτης σε ένα σημείο λέει ότι οι λαοί πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πολεμικά σκάφη ναυπηγούνται διά να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Τα νησιά, αγαπητέ συνάδελφοι, εγώ αξιωματικός εύθρος είμαι, δεν βουλιάζουν, δεν βυθίζονται. Σε αυτό το σημείο της ανθρωπότητος, της υδρογείου, η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερον στόλο της παγκοσμίου ιστορίας, τα νησιά του Αιγαίου, όπου μέσα στα οποία δεν θα μπορούσε να μπει ούτε ο έκτος στόλος, εάν είχαμε 300 τορπιλακάτους από αυτές που είχαμε μελετήσει και είχαμε παρουσιάσει, με 4 τορπίλες η κάθε μία μας κάνει 1200 τορπίλες τη δεδομένη στιγμή και με 2 πυροβόλα πάω 1800 βλήματα, με 3 βλήματα το πρώτο λεπτό το κάθε ουδής τρελός ναύαρχος της ανθρωπότητας θα τορμούσε να μπει μέσα στο Αιγαίο. Όταν με τη συνθήκη της Λοζάνης οι Τούρκοι κέρδισαν την Ήμβρο και την Τένεδο λέγοντας ότι αν δώσετε και την Ήμβρο και την Τένεδο στην Ελλάδα θα βάλουν ένα κανόνι στην Ήμβρο και ένα κανόνι στην Τένεδο και θα κλείσουν τα στενά, σήμερα με τη μοντέρνα τεχνολογία τα νησιά του Αιγαίου ξανακλίνουν τα στενά. Εμείς τα ελέγχουμε. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα της Ελλάδος από πλευράς αμυντικού δόγματος είναι απόρθητος από πάσης πλευράς, αρκεί τα ενόπλους δυνάμεις να τα διοικούν άνθρωποι επιλεγμένοι. Σωστά. Και όχι άνθρωποι σαν κι αυτούς. Σωστά. Οι οποίοι θεωρούν το λειτουργήμα του αξιωματικού σαν επάγγελμα. Ο αξιωματικός, αγαπητέ, δεν είναι επάγγελμα. Είναι λειτουργήμα. Και το κριτήριο του λειτουργήματος του αξιωματικού θα έπρεπε να έχει ειδικές διαδικασίες ώστε να έχουμε αυτούς που πρέπει και όχι αυτούς που θέλουν. Να σας πω κι εγώ κάτι. Κύριος Σοφιανόπουλος είπε προηγουμένως ότι η άμυνά μας, η εξωτερική πολιτική, είναι ένα τρίγωνο. Στη μία είναι λοιπόν η άμυνα και στην άλλη είναι ισχυρή οικονομία. Εάν γίνει εκμετάλλευση αυτών που είπε ο κύριος Σοφιανόπουλος στα θέματα της οικονομίας, τα απλά, σόγια, γάλα, λιγνίτες, ξέρω εγώ, έτσι, αυτά που είπε προηγουμένως, θα είμαστε τόσο πλούσιοι που δεν θα υπάρχει θέμα μισθολογίου των αξιωματικών. Καταλάβατε, θέλω να πω. Κατάλαβα, κύριε Ρίσο, κατάλαβα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι κρατάνε όλους χαμηλά. Όλους χαμηλά. Επίτηδες. Όλους επίτηδες. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Δεν αμφιβάλλει κανένας. Ή έχουμε μαζέψει και μας διοικούν τους ηλιθίους των ηλιθιοδεστέρων ανθρώπων των Ελλήνων. Αλλά έχω και εγώ. Και έχουμε και ένα, συγγνώμη. Οπότε αυτοί που τους ψηφίζουμε πρέπει να είμαστε πολύ χειρότεροι. Αλλά αγαπητέ, εγώ θα εκφράσω σε εσάς ένα παράπονο. Να μου πείτε. Εγώ επί χρόνια τώρα έχω αναλύσει πάρα πολλές φορές και για το θέμα των ενόπλων δυνάμεων και των αξιωματικών κτλ. Έχω υπερασπιστεί αυτό το λειτουργήμα. Έχω καταδικάσει όμως και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους καλά για την πατρίδα. Όπως επίσης και για τα σώματα ασφαλείας που αντί εκπαίδευση να είναι διετής είναι 6 μήνες, ότι ρίχνανε 5 σφαίρες με τον πιστόλι και πρέπει να σου ρίξει ο κακοποιός πρώτα να σε σκοτώσει και μετά να απαντήσει εσύ, και κάτι τα αυτοκίνητα
των σωμάτων ασφαλείας είναι ανασφάλιστα. Οι άνθρωποι δεν έχουν περάσει εκπαίδευση να οδηγούν αγωνιστικά, ενώ οι γκάνγκστερ και οι ληστέ έχουν αυτοκίνητα και ξέρουν να οδηγούν κτλ. Και ρωτώ, 50.000 που είναι τα σώματα ασφαλείας και μερικές δεκάδες χιλιάδες που είναι οι απόστρατοι και οι αξιωματικοί, πόσο εύκολα θα μπορούσαν να στείλουν το κόμμα του ελληνισμού στη Βουλή με τα τσαρούχια? Αυτό είναι το παράπονό μου, και επειδή λέω υπάρχει δυνατότητα, εσείς είσαστε με την καλή έννοια της λέξης κλίκα. Περάστε το μήνυμα ο ένας τον άλλον. Τι περιμένετε από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία πλέον? Δεν σας φτάνει τόση κοροϊδία? Εδώ πρόκειται περί κοροϊδίας ολικής. Την έχουμε φάει με το τσουβάλι, χωρίσαμε. Λοιπόν, αγαπητέ, θα σας παρακαλέσω, ελάτε, διότι εγώ έχω δώσει τις εξετάσεις μου στο παρελθόν. Θα έρθω και να σας πω προσωπικά. Ωραία, λοιπόν, αγαπητέ. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, κύριε Ρίζο. Καληνύχτα, κύριε Σοφιανόπουλε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, Σωτήρη, Λεωνίδα, πάνω από τρεις γραμμές δεν παίρνω. Όχι, είπε έχει τελική πτώση. Πού είναι η τελική, τελική πτώση? Είναι. Δεν ξέρω. Να τελειώσουν τα τηλέφωνα. Ναι, καλησπέρα. Δεν τελειώσουν. Α, ακόμα καλύτερα. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Και δόξα τω Θεώ. Καλημέρα σας, μάλλον. Καλημέρα, ναι. Κύριε Σοφιανόπουλε, μία παράκληση. Εγώ είμαι 20 ετών. Θα ψηφίσω για πρώτη φορά τώρα. Ναι, ναι. Και το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ποιο? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στον χώρο της εθνικιστικής παρατάξεως, ας πούμε, υπάρχουν τέσσερα κόμματα. Εσείς, η ΕΠΕΝ, η Χρυσή Αυγή και η Εθνική Βασιλική. Όχι, αγαπητοί, εμείς προσέξτε, τα παρεξηγείτε τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Εμείς είμαστε ένα κόμμα, ναι, το οποίο έχει τις δημοκρατικότερες διαδικασίες που έχουν προταθεί ποτέ στον ελληνικό λαό. Επίσης δημοκρατικές, με τη βαθιά έννοια και τη σωστή έννοια. Ακριβώς. Και τα άλλα. Ως εκ τούτου θα σας παρακαλούσα, ναι, όπως παρακαλώ και όλους τους άλλους Έλληνες, ναι, ναι, και πρωτίστως στα μικρά κόμματα, ότι θα πρέπει να παρουσιάσουν την πολιτική τους θέση και όχι την πατριωτική τους αγανάκτηση. Μάλιστα, σωστό. Διότι αν εγώ, προσέξτε τι θα σας ρωτήσω ή και τι θα σας πω, εάν εγώ θεωρητικός είμαι κομμουνιστής, απλός άνθρωπος, δεν μπορείτε να μου αμφισβητήσετε τον πατριωτισμό μου, έτσι δεν είναι? Επίθετε μερικές ερωτήσεις. Προσέξτε, αλλά όταν φτάσουμε, δύο λεπτά, αλλά όταν φτάσουμε στο πολιτικό θέμα, εγώ θα λέω σαν κομμουνιστής η ΔΕΗ να παραμένει καρτική και εσείς θα λέτε να γίνει και ιδιωτική. Ναι. Ως εκ τούτου παρασυνοηθούμε. Ναι, ναι. Και ρωτώ εγώ, αγαπητέ, όλους αυτούς τους οποίους ονομάσατε, μάλιστα, πολιτική θέση συγκεκριμένη, ακούστε τώρα, ναι, ναι, διότι κόμμα δεν σημαίνει απλώς ένα έμβλημα και κατεβαίνουμε στις εκλογές. Εμείς εδώ έχουμε συνταγματικά, γερουσία, βουλή, νομαρχιακά, διοικητικά, εκλογικά, φορολογικά, τραπεζικά, εργατικά, συνδικαλιστικά, ΙΚΑ, υγεία, νοσοκομεία, βιομηχανικά, έρευνητικά, κτηνοτροφικά, ύδατα, ποτάμια, δάση, ενέργεια, κοράλια, νευρόμυλη. Δύο σελίδες, 135 σελίδες, πρόταση συγκεκριμένη πολιτική επί όλων των θεμάτων. Ακριβώς. Ως εκ τούτου θα σας παρακαλέσω, είναι εγωιστικό αυτό που θα πω, αλλά εμένα με πήρε 20 χρόνια να προετοιμάσω μια πολιτική πρόταση. Αλλιώς θα ντρεπόμουν, δεν θα βγει να σας πω, διότι αύριο το πρωί κάποιος θα μου λέει με τα γεωργικά, τα κτηνοτροφικά, την υγεία, τα νοσοκομεία, τη βιομηχανία και πρέπει να έχω απάντηση. Πράγματι. Μια ένσταση. Λοιπόν, το 90 δεν ξέρω πότε είχε γίνει, ο συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου μάζεψε κοντά του όλα αυτά τα αριστερά κομμουνιστικά κόμματα, τα οποία έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους, βλέπουμε ακόμα και τώρα. Και παρόλα αυτά, χάρη της ομονίας, δέχσαν να κατεβούν με κοινό ψηφοδέλτιο για να πάρουν κάτι περισσότερο. Και εγώ, ανάλογο πρέπει να γίνει και τώρα. Αγαπητέ, έχω κάνει έκκληση. Τελείωσε, ξέφυγε αυτό. Αγαπητέ, έχω αυτό κάνει θα έκκληση. Ήταν σωστό, ναι, ναι, που λέτε, συγγνώμη. Ναι. Πριν από την. Ναι, ναι, ξέρω, απλώς. Μπλώθηκε, άνευ αντικειμένου. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, από τις 23 το συζητάτε. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Τώρα πια έχουν κατατεθεί στα πολιτικά και. Από τις 23 δεν υπάρχει. Εγώ παρατηρώ, αγαπητέ, το εξής, ότι κάθε φορά στο παραπέντε έρχονται όλοι και λένε, ελάτε, λέει, Ματίνας, τόσο χρόνια που φωνάζω και λέω, καταρχήν κύριε, πέστε ποιοι είστε, την πολιτική σας ταυτότητα. Πάντως, χωρίς να έχω τίποτα με κανέναν, ναι, 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 σε φυλάδιο τέτοιου εθνικιστικού κόμματος, διάβασα το εξής εξωφρενικό. Να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, λέει, την ελληνικότητα της Βορείου Ηπείρου και να προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτονομία στη Βόρειο Ήπειρο. Αυτό για μένα είναι ανεπίτρεπτο, αγαπητέ. Ανεξαρτησία θέλετε και προσάρτηση στον εθνικό κορμό. Αλλά
Σωστό, σωστό. Με ποιο δικαίωμα, με ποιο δικαίωμα απεμπολίζουμε 500.000 Έλληνες. Ναι, είχατε πει σε προηγούμενη εκπομπή σας, όταν κάποιος είχε μιλήσει για Κωνσταντινούπολη, ότι η πολιτική είναι κάτι το εφικτό. Ενδεχομένως αυτή τη στιγμή πιο εφικτό να είναι η αυτονομία και κατ' επέκταση να υπάρχει και η ανεξαρτησία. Υπάρχει εξής διαφορά, ήδη υπάρχει ειδικό καθεστώς. Τώρα αγαπητέ, δεν προλαβαίνω να σας αναλύσω. Είναι αποδεδειγμένο για τη Βόρειο Ήπειρο. Ναι, με ζωγράφος και έτσι τις κυβερνήσεις που είχαν γίνει. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι να αφήσουμε τις κατά κάποιο τρόπο διχόνης και να κάποτε να δούμε ένα κοινό πατριωτικό ψηφοδέλτιο. Συμφωνώ μαζί σας. Και να μην υπάρχουν Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ μάλιστα έθεσα τις υπηρεσίες μου στους όλους, χωρίς εγώ να συμμετέχω, αλλά να τους βοηθήσω όσο μπορώ. Πραγματικά, γιατί και μέσω της τηλετώρα είχαμε τον κύριο Ζουνατζή τις προάλλες και πάλι καλλιεργείται ένα κλίμα περασπίσεως, ας πούμε, υποστηρίξεως της ΕΠΕΝ. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα ερχόμαστε σε δίλημα. Τον κύριο Σοφιανό. Τώρα η ΕΠΕΝ έχει. Αγαπητέ, χωρίς να έχω τίποτα, σέβομαι και αγαπώ τον κύριο Ζουνατζή ιδιαιτέρως. Αλλά ρωτώ. Ναι. Με τη βιομηχανία τι θα κάνουν? Κοιτάξτε, έχουν πρόταση. Να σας απαντήσω, ίσως να έχετε δίκιο, δεν αντιλέγω, αλλά το θέμα είναι με συγχωρείτε, ένα απλός πολίτης που θα... Με συγχωρείτε, θα σας πω πάλι... Ακούστε με, ακούστε με. Ναι. Με συγχωρείτε, θα σας πω πάλι εγωιστικά. Ναι, δεν κάνω προβλήμα. Έχω πλήρως δίκιο. Διότι επί τόσα χρόνια, λέω κύριε, εγώ δεν με ενδιαφέρει τα οφίτσια, δεν με ενδιαφέρει τα οφίτσια. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Δεχθείτε να φτιάξουμε κάτι για τον τόπο όλοι μαζί. Και εγώ πάω να κουρεύομαι, δεν με ενδιαφέρει ο εαυτός μου. Αν κάνετε το εσείς. Αλλά προσέξτε. Να συμβιβαζόμαστε κάπως, δηλαδή και το πρόγραμμά σας, ας πούμε, ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο συμβιβασμός. Να με συγχωρείτε, θα παρέμβω. Συγγνώμη ένα λεπτό. Θα παρέμβω και θα πω. Πρόγραμμα σοβαρό όπως έχει ο κύριος Σοφιανόπουλος. Καμία αντίρρηση. Δεν έχει κανένα κόμμα. Καμία αντίρρηση. Δεν έχω κανένα. Αν θέλετε, μπορεί να πω ότι μπορεί να έχει Νέα Δημοκρατία που έχει πολύ. Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Έχει. Δεν έχει. Σωτήρι. Έχει συνθήματα. Όχι. Έχει πρόγραμμα. Σωρισμένα θέματα άδαγο. Σωρισμένα. Σωρισμένα θέματα έχει πρόγραμμα. Δεν πιάνει το φάσμα που πιάνεις εσύ. Δεν ξέρουν ορισμένα από αυτά που πιάνεις εσύ. Στο λέω εγώ. Ούτε για το γάλα, ούτε για τη σόγια, ούτε για τίποτα δεν έχουν. Τότε να πάνε σπίτια τους. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω τώρα. Έχει ένα πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα κόμματα, αγαπητέ φίλε, δεν έχουν κανένα πρόγραμμα. Εγώ έβγαλα όλα τα κόμματα παλαιότερα από εδώ και να μην σας πω τι μου είπανε και πόσο απογοητεύτηκα. Μάλιστα. Δεν ήταν ούτε για πρώτη δημοτικού στην πολιτική. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Εντάξει. Τα περισσότερα. Έτσι, δεν μιλάω για την καλή ΕΠΕ. Δύναμη στον κύριο Σοφιανό. Δεν μιλάω για την ΕΠΕ, το τονίζω. Ναι. Μιλάω για άλλα κομματίδια. Ναι. Τα οποία είναι άστα να πάνε στο κομμάτι. Ίσως, ναι. Ευχαριστώ. Κάτι παραπάνω ξέρετε. Καλή δύναμη στον κύριο Σοφιανόπουλο. Ό,τι καλύτερη. Θα ήθελα να απαντήσω ένα τελευταίο ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε. Όταν πρωτοεμφανίστηκε το ΠΑΣΟΚ, εγώ είπα κύριε ψηφίστε μάλιστα. ΠΑΣΟΚ και αν είναι αυτό που η Ελλάδα θέλει, εγώ θα το διαλύσω το κόμμα του ελληνισμού. Αλλά δεν ήτανε. Μάλιστα. Α, κύριε Ρίζο. Μάλιστα, σε ακούω. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήματα στον κύριο Σοφιανόπουλο. Να δώσω το στίγμα μου, κύριε Σοφιανόπουλο. Λίγο πιο δυνατά, αγαπητέ. Είμαι 45 χρονών και έχω δύο παιδιά. Ναι, αγαπητέ. Έχω αποφασίσει ότι η δική μου ζωή θα περάσει έτσι. Συνεπώς τα ερωτήματα που θα σας υποβάλω θα έχουν. Έτσι όπως το νομίζω εγώ, κάποιον χρονικό ορίζοντα μεγάλο. Ναι, ναι. Το πρώτο είναι να μας λέγατε τις θέσεις του κόμματός σας για την τοπική αυτοδιοίκηση, αν θα την προχωρήσετε. Τι είναι στο πρόγραμμα, δεν γίνεται χωρίς τοπική αυτοδιοίκηση. Πολύ ωραία. Και δεν γίνεται. Και... Αγαπητέ, το κάνει η Γερμανία, το κάνει η Ελβετία, το κάνει η Αμερική, το κάνει η Γαλλία, το κάνει η Αγγλία, το κάνει ο Καναδάς, το κάνει η Αυστραλία. Όλοι οι ανθρωπότες πλην της Ελλάδος. Αριστοτέλης. Δια της στενής κοινωνικής ομάδος δύναται να προαχθεί η δημοκρατία σε ανώτατα επίπεδα. Αλλά τοπική αυτοδιοίκηση, αν δεν αφήσει τους φόρους του φορολογουμένου στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν γίνεται τίποτα. Συμφωνώ. Δηλαδή μόνο με τοπική αυτοδιοίκηση λύνεται το πρόβλημα. Είμαι ο παδός της δημοκρατίας του Κλεισθένη παρά τις αδυναμίες που έχει. Ωραία. Και το άλλο ερώτημα σε αυτό απήντησα, έτσι. Ναι, βέβαια. Είναι στο πρόγραμμα του κόμματος μέσα. Να το πληροφορηθώ πιο λεπτομερέστερα από εκεί. Ναι. Το δεύτερο μου ερώτημα είναι το εξής. Λέγατε ότι θα πρέπει το φανάρι να συνεχίσει να θεωρεί ότι εκφράζει τον ελληνισμό απανταχού της γης. Όπως θέλει. Αγαπητέ, άμα γίνει φανάρι. Αγαπητέ, ναι. Προσέξτε. Συγγνώμη, είπα εγώ, παρενέβη. Άμα γίνει φανάρι, ναι. Ακούστε. Και άμα η εκκλησία γίνει για εκκλησία, όπως πρέπει να είναι η ελληνική χριστιανική εκκλησία, ναι. Επειδή εμείς είμαστε. Ρίζω, θα ήθελα κάτι πιο βαθύτερο από τον κύριο Σοφιανόπουλο. Ξεκαθαρισμένο.
επειδή εμείς είμαστε πολιτικό κόμμα, τα θέματα τα θρησκευτικά κατά το Σύνταγμα τα διαχειρίζεται εν λευκό και αυτοκεφάλως η Εκκλησία της Ελλάδος. Εάν θέλετε τις θέσεις μας του κόμματος ελληνισμού επ' αυτού, θα σας διαβάσω αυτό και μόνον, διότι τώρα δεν προλαβαίνουμε να αναλύσουμε την όλη υπόθεση αυτή. Όχι κύριε Σοφιανόπουλε, δεν θέλω κάτι τέτοιο. Προστατεύουμε την Ορθόδοξον Ελληνική Εκκλησία, η οποία πηγάζει απευθείας από την διδασκαλία του Χριστού, ο οποίος συμφωνεί και συμπληρώνει την ελληνική φιλοσοφία με την ιδιότητά του ως ανθρώπου. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής κάθε Έλληνος, αλλά και να υπενθυμίζεται αρμοδίως ότι τα Ευαγγέλια έχουν γραφεί στην ελληνική γλώσσα. Ο δε Ευαγγελιστής Λουκάς δεν ήταν Απόστολος, αλλά έγραψε το 4ο Ευαγγέλιο 70 χρόνια μετά Χριστό και ήταν Έλλην ιατροφιλόσοφος. Ούτε οι παπάδες μας, αγαπητέ, δεν ξέρουν ότι δύο εκ των Ευαγγελιστών, δηλαδή ο Λουκάς και ο Μάρκος, δεν ήσαν μαθητές του Χριστού. Ως εκ τούτου, επειδή το θέμα αυτό του φαναρίου και της κεφαλής της Ελληνοορθοδόξου Εκκλησίας είναι μια τεράστια υπόθεση, η οποία δεν απαντάται αυτή τη στιγμή έτσι μονολεκτικά όπως με ρωτάτε. Όχι, όχι βέβαια. Θα σας πω το εξής απλό, ότι ο Μωάμεθο κατακτητής, του οποίου η μάνα ήταν ο Ελληνής, εάν ήθελε να διαλύσει τον Πατριάρχη, θα τον διέλυε μέσα σε μια ώρα. Τον διατήρησε όμως για τον εξής απλούστατο λόγο. Είναι δύο οι λόγοι. Πρώτον, διότι οι αρχιερείς του είπαν, άκουσε να δεις αγαπητέ, δεν έχεις δικαίωμα να διαλύσεις το Πατριαρχείο, διότι ο Πατριάρχης είναι εκπρόσωπος του Χριστού και ο Χριστός κατά τον Μωάμεθ είναι προφήτης. Ένα. Και δεύτερον, διότι διαμέσου του Πατριαρχείου οι Οθωμανοί είδαν ότι θα μπορέσουν κατά κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτούν τον Ελληνισμό από πάσης πλευράς, ώστε δι' αυτού να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και βλέπετε, όπως και επέτυχον. Πράγμα το οποίο τι σημαίνει. Ο μεν Ελληνισμός καταστράφει το 1453 στρατιωτικός, διότι το είχε ρίξει στο γλέντι, αλλά επαρέμεινε εις τας εστίας του. Το 1922 είναι η καταστροφή του Ελληνισμού και το 1974 όπου ο Ελληνισμός εξεριζώθη από τις εστίες του, 22 και 74, από τη Βόρειο Κύπρο και από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και ούτω καθεξής. Και το 53 από Κωνσταντινούπολη. Και το, καλά, αυτό είναι και η συνέχεια το 53 της Κωνσταντινούπολης, πολύ σωστά. Γι' αυτό και στη συνθήκη της Λοζάνης η Ήμβρος και η Τένεδος είχαν 95% ελληνικό πληθυσμό και σήμερα ξέρετε. Σήμερα στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν 2-3 χιλιάδες Έλληνες 500. Σε 15 εκατομμύρια Τούρκους. Τίθεται όμως ένα μεγάλο θέμα. Οι Αλεβίτε είναι κρυπτοέλληνες και κρυπτοχριστιανοί ή δεν είναι? Θα σας παρακαλέσω όμως, επειδή αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, ελάτε όπως θέλετε να το κουβεντιάσουμε εκ του πλησίων, όχι έτσι από αυτή τη στιγμή. Διότι θα πω γενικότητες οι οποίες θα είναι πιθανώς βλαβερές και δεν πρέπει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, αγαπητοί. Λεωνίδα, άλλη μια γραμμή και φύγαμε. Εγώ είμαι από τις 9.30 το πρωί, έχω βγάλει 3 εκπομπές, είναι 2.30. Εγώ είμαι 11 ημέρες με 19 ώρες. Ορίστε. Ναι, ναι. Ζήτησε συγγνώμη, δεν αντέχω άλλο. Ορίστε. Σας ακούω. Εμπρός. Μιλάτε. Ναι, ορίστε. Να έρθω από την επαρχία και να ακούσω την εκπομπή σας μέσω ενός φίλου. Κάθισα ως τώρα και παρακολουθώ με ενδιαφέρον όλα αυτά που είπατε και ειλικρινά στενοχωριέμαι που δεν μπορεί να τα ακούσει η Κέρκυρα. Από εκεί κατάγομαι. Αγαπητέ, υπάρχει υποψία βουλευτήνα στην Κέρκυρα του κόμματος Ελληνισμού, συμπτωματικός λέγεται και Κερκύρα μάλιστα. Δεν το έχω υπόψη μου καθόλου, τα ακούω τώρα και θα ήθελα να σας έλεγα ακόμα και μια πληροφορία σχετικά με ένα συμβάν που συνέβη εκεί με κάτι Αλβανούς στην Ερίκουσα, που εκτός από κάποια άλλα χωριά στην Ελλάδα που παραδώσανε τα βιβλιάρια τους, η Ερίκουσα, ένα νησί που βρίσκεται στα βόρεια της Κέρκυρας, ίσα από πιέσεις της αλβανικής μαφίας που συχνά λέγεται και έτσι λέγεται εκεί στην περιοχή η Αλβανή, λέγονται στην περιοχή Αλβανή, παραδώσανε γινότητα τα αυτά και θα ψηφίσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδιαφορία και την αδράνεια της κρατικής μηχανής. Θα σας παρακαλούσα να πάτε να τους πείσετε να πάρουν τα βιβλιάρια πίσω και να ψηφίσουν κόμμα Ελληνισμού. Και τότε κάτι μπορεί να γίνει μόνο. Αυτό ακριβώς θα πω. Η άρνηση δεν είναι τίποτα. Να παρουσιάζεται, να ακούγεται και εκεί κάτω. Η αποχή δεν είναι τίποτα. Τι να κάνει. Ναυσικά Κερκύρα λέγεται η υποψήφια βουλευτήρα μας. Σας παρακαλώ να πάτε να τη βρείτε
του και να πάτε μαζί στο χωριό να του πείσετε. Θα προσπαθήσω να τη βρω, αλλά η εκπομπή μπορεί να παρουσιαστεί και σε άλλη και σε, στην επαρχία. Δεν ξέρω τι να σα πω. Ευχαρίστω να του δώσουμε την κασέτα. Αγαπητέ, να πάρετε την κασέτα να τη δείξετε στην Κέρκυρα. Θα περάσω από εκεί για να μου δώσετε και φυλάδια. Στον κύριο Ρίζο. Ευχαριστώ. Yes. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα σα, κύριε Ρίζο, και καλησπέρα, κύριε Σοφιανόπουλε. Είμαι ο Αλέξανδρος Τσούμπας. Ήθελα να σας, πέραν των συγχαρητήριων εις αμφωτέρους και της τεραστίας αντοχής του κυρίου Ρίζου, ο οποίος φαίνεται και ο λίγο νησταγμένος, να κάνω μια μικρά... Αληθές είναι αυτό. Ορίστε. Αληθές είμαι από τις 9 η ώρα εδώ μέσα. Ναι, ακριβώς. Το πρωί. Ακριβώς. Και αυτό, γι' αυτό σας είπα και διπλά συγχαρητήρια. Όχι, ναι, ευχαριστώ, λέω όντως. Στέκεστε εκεί για να εξυπηρετείτε τον, το ελληνικό έθνος. Διαφωνώ με τον φίλτατο τον κύριο Σοφιανόπουλο στο, ως προς την έξοδό μας από την ΕΟΚ. Και να γίνω συγκεκριμένος γιατί. Δεν είπα έξοδο, αγαπητέ. Είπα όχι υπό αυτά στα συνθήκα. Ακούστε με. Όχι, μιλάτε πράγματα που δεν είπα. Λεπτό. Επαναδιαπραγμάτευση. Στο Βιανόπουλο έχω νουν, είμαι πολύ τη απαιτήσεων, γνωρίζω τι είπατε και ο κύριος Ρίζος γνωρίζει. Είπατε αυτό το θέμα θα το φέρετε εις δημοψήφισμα. Μάλιστα. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Σας άκουσα τι είπατε. Και σας λέω λοιπόν ότι δια πολιτικούς και μόνον λόγους νομίζω ότι θα πρέπει να διδάξετε ότι η Ελλάς πρέπει να γίνει παρούσα σε όλα τα κέντρα ύψεων αποβάσεων. Είτε αυτό λέγεται ΝΑΤΟ, είτε λέγεται ΟΚ, είτε λέγεται ΟΗΕ, είτε λέγεται Συμβούλιο Ασφαλείας, είτε λέγεται όπως θέλετε ονομάστε το. Η Ελλάς πρέπει να είναι παρούσα εκεί στο τραπέζι. Να δεν διαφωνώ σε αυτό. Έλληνας άλλος. Άρα θα πρέπει να είναι θα υπέρ της αρευρέσεως μας εις την ΕΟΚ με άλλους πιθανώς όρους. Μάλιστα, αυτό είναι. Αυτό όπως ναι, είπατε, όχι ναι. Όμως με δημοψήφισμα. Με διαπραγματεύσω, όχι αγαπητέ, δεν είναι θέμα διαπραγματεύσω. Αγαπητέ, άρα δεν καταλάβατε τι είπα. Εγώ είπα πολύ καλά, όχι μη μου λέτε δεν κατάλαβα. Είπατε δεν το αναφέρετε σε δημοψήφισμα. Σας παρακολουθείτε τη γνώμη σας. Δεν είπατε ότι εγώ θα πω εις των ελληνικών λαών να ψηφίσει αυτό, αγαπητέ Σωτήριε. Ακούστε λοιπόν, αγαπητέ. Αν θέλετε θυμώνω κι εγώ. Είπα υπό αυτό στα συνεχής. Αν συνεχίσουμε αυτό το δρόμο με την κοινή αγορά, τότε να φύγουμε. Εγώ δεν είπα να φύγουμε. Γιατί να φύγουμε. Αγαπητέ, εξαιρετικό. Να συνεχίσουμε αυτό το δρόμο. Με αυτό το δρόμο θα καταστραφούμε, κύριε. Σκανατονίζω. Λοιπόν, θα σας απαντήσω εγώ τώρα. Θα ακούσετε λοιπόν. Ας αρρώσω να σας ακούσω. Εάν συνεχίσουμε, αγαπητέ, και μπει η Τουρκία στην κοινή αγορά, οι Τούρκοι θα γίνουν κοινοτικοί κάτοικοι. Και τότε θα γεμίσει η Ελλάδα 5, 6, 7... Μισό λεπτό. Να μ' αφήσετε να... Αγαπητέ... Αν αργήσετε μέσα στην ΕΟΚ, μπορείτε να εμπολίσετε την Τουρκία. Για να φύγετε από την ΕΟΚ δεν μπορείτε να την εμπολίσετε ποτέ. Άρα αν μ' αφήσετε να σας εξηγήσω θα καταλάβετε... Μισό λεπτό. Αγαπητέ, αν μ' αφήσετε σωτήρι, να σας εξηγήσω σωτήρι, θα καταλάβετε ότι άλλα λέω και θα καταλαβαίνετε. Σωτήρι, μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου. Να τα βάλουμε τα πράγματα στις θέσεις τους. Με μία ηρεμία θα παρακαλέσω να αφήσουμε τον κύριο Σοφιανόπουλο να πει την άποψή του και αν δεν ικανοποιηθείτε θα μας πείτε και εσείς τη δική σας. Ναι, αλλά είπε την άποψη ο κύριος Σοφιανόπουλος. Όχι, αγαπητέ. Να την, κοιτάξτε, κάνει μία αυτή τη στιγμή επανατοποθέτηση με τα ίδια λόγια. Δεν ξεφεύγει. Τις απόψεις. Αφήστε να την ακούσουμε. Να την έχουμε πρόσφατη. Όχι, δεν λέει κανείς ότι δεν καταλάβατε. Ομολογουμένως ανέφερε τη λέξη δημοψήφισμα. Έτσι. Αλλά είπε εκείνη τη στιγμή ότι αν πάμε όπως πάμε είμαστε κατεστραμμένοι. Εγώ θα το θέτω σε δημοψήφισμα. Αν πάμε όπως πάμε, αυτό αφήστε να το εξηγήσει. Και μετά θα διαφωνήσει. Ως πολιτικός όμως νομίζω... Απολιτικός έχετε δίκιο. Ότι πολιτικά η Ελλάς πρέπει να είναι παρούσα... Συμφωνούμε. Έτσι. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Έτσι. Ένα λεπτό να τον αφήσουμε το πει όμως. Ωραία. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε. Απολύτως συμφωνώ. Ήρε. Είπα εγώ να φύγουμε από το ΙΕ. Είπα να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Τίποτα από αυτά δεν είπα. Μην με διακόψετε όμως. Ναι. Τι είπα. Είπα ότι αν συνεχίσουμε με την ΕΟΚ όπως πάμε, η ΕΟΚ θα μας καταστρέψει. Εκτός το ότι μας έχει ήδη καταστρέψει οικονομικός, γεωργικός, κτηνοτροφικός, βιομηχανικός. Αυτοκαταστραφήκαν, όχι αυτοί.
Αγαπητέ, το ότι δεν μας επιτρέπει να κάνουμε γάλα, η κοινή αγορά δεν μας το επιτρέπει, δεν μας το απαγορεύει η Ελλάδα. Εμείς το απεδέχθημε όμως. Εμείς το απεδέχθημε. Έτσι, κατά τα είπατε μόνος σας. Ωραία. Ότι εμείς απεδέχθημε την αυτοκαταστροφή μας. Αφήστε με να το ολοκληρώσω. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός της σημερινής πολιτικής ελληνικής καταστάσεως εν συνδυασμό με την ΕΟΚ μα τα καταστρέφει. Αλλά προσέξτε, πού είναι η ανεντιμότητα της ΕΟΚ? Επειδή η Ελλάδα, αν θέλετε, έχει αυτούς που έχει, δεν έπρεπε η ΕΟΚ να πει δεν πρέπει να δικούμε τους Έλληνες? Δηλαδή, αν έρθετε σπίτι μου εσείς αγαπητέ και ξεχάσετε την τσάντα σας με το πορτοφόλι σας, εγώ πρέπει να σας πω ποιος σου είπε να το ξεχάσεις και να το οικειοποιηθώ? Δεν σας αντιλήθηκε, δηλαδή θέλετε να κάνετε τον Βρετανό περισσότερο Έλληνα? Λοιπόν, προσέξτε τώρα αγαπητέ, τι λέω. Εγώ δεν πρέπει να γίνω ποτέ πιο Βρετανός από τον Βρετανό. Αγαπητέ, με διακόπτετε συνεχώς και δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Τι λέω λοιπόν με... Διότι είναι τα νοήματα, είναι... Καταρχήν να σας κάνει εσάς τον μπροστάκι, αν εσείς δεν μπορείτε να προστατεύσετε αυτούς. Μα αγαπητέ... μα όχι, με έχετε διακόψει 7 φορές μέχρι τώρα. Και ποιο είναι το δημοψήφισμα το οποίο εννοώ? Εγώ λέω, ελληνική λαέ, θέλεις να παραμένεις εντός της ευρωπαϊκής κοινότητος υπό την απειλή και των κίνδυνων ότι εάν η Τουρκία μπει μέσα, τα 100 τόσα εκατομμύρια των Τούρκων το 2020 θα είναι κοινοτικοί κάτοικοι, όταν εμείς θα είμαστε 7, και τότε τα δις που δώσαμε να προφυλάσσουμε τα νησιά μας και το ένα και τ' άλλο, θα βάλουν οι Τούρκοι τα μαγιό και θα κολυμπούν απέναντι, και τον κοινοτικό κάτοικο δεν μπορείτε αγαπητέ να τον βαράτε με τα πολυβόλα και τα κανόνια, διότι θα σας κρεμάσει η ανθρωπότης. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνω και διευκρινίζω ότι πρέπει, θέλω να κάνω σαφές στον ελληνικό λαό τον κίνδυνο των εκ Τουρκίας μέσω της κοινής αγοράς, και να πω στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να πιέσει τους σημερινούς κυβερνήτες ότι η θέση της Ελλάδος μέσα στην κοινή αγορά προϋποθέτει την ασφάλειά της ένεκτα του κόλπου το οποίο επιχειρείται αυτή τη στιγμή, να μπουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα σαν κοινοτικοί κάτοικοι και όχι πολεμικός, διότι πολεμικός δεν μπορούν να μπουν, διότι αν μπορούσαν θα είχαν ήδη μπει. Ο εκ Τουρκίας κίνδυνο μέσω, το οποίο είπαν οι Τούρκοι ότι δεν υπάρχει λόγος, λέει. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να τοποθετηθείτε με όλα αυτά, με όλες αυτές τις διακλαδώσεις, γιατί ένα θέμα δεν στηρίζεται μόνο σε ένα. Ακριβώς. Στηρίζεται πολλά. Ως εκ τούτου εγώ είπα κάτι. Εγώ είπα λοιπόν κάτι αγαπητέ για να εκβιάσω την κοινή αγορά. Εσείς προσωπικώς τι. Μισό λεπτό, ένα τόσο. Ναι. Μα να ακούστε, να ολοκληρώσω. Να εκβιάσω την κοινή αγορά, να δεχθούν τα αιτήματα και τα δίκαια της Ελλάδος και να μην μας αδικούν. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, και μόνον προσέξτε. Αλλά για να την εκφράσετε πρέπει να είστε μέσα. Διότι ακούστε κάτι. Ναι, αυτό λέει. Μα αυτό λέει, λέω. Αυτό είναι, αυτός είναι ο εκβιασμός του δημοσίου. Αλλά συνεννοηθήκαμε. Αγαπητέ, για να διευκρινίσω ακόμα και στους τηλεθεατές. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τεράστιες πέτρες, την κοινή αγορά από τη μια μεριά, τα υπόλοιπα κράτη, και την Τουρκία, η οποία είναι 777.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια μισή φορά σαν τη Γαλλία, οι οποίες τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα να ενωθούν. Αλλά μπορούν να ενωθούν μόνο μέσω της Ελλάδος. Και εμείς είμαστε το καρύδι στη μέση και θα μας συνθλίψουν. Αυτό το καρύδι πρέπει να τους πει ότι κύριοι, ή σταματάτε τη σύνθλιψή μας ή εμείς φεύγουμε από τη μέση και δεν μπορεί να ενωθείτε ποτέ. Ναι, το ξανατονίζω. Εάν πείτε ότι φεύγετε από τη μέση, σας είπα τι είδους πολιτικά ελαττώματα αμέσως. Μα σας εξηγώ. Σας εξηγώ. Να πω κάτι, να παρέμβω. Ο κύριος, μισό λεπτό επιτρέψτε. Να μην ξεχνάει αυτούς που ονομάζει ο Λετήρες. Τον κύριο Καραμανλή που τη μία. Ναι, ναι. Να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Την άλλη έτρεχε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Αυτό έχετε απόλυτα δίκιο. Ο κύριος Σοφιανόπουλος δεν είπε να φύγουμε. Είπε θα απειλήσουμε ότι θα φύγουμε. Όπως ο κύριος Στέφανος Στεφανόπουλος ο συγχωρεμένος είχε πει στον Καραμανλή την ημέρα που του είπε θα φύγω από το ΝΑΤΟ, όταν πρώτο ήρθε. Το μεγαλύτερο έγκλημα. Ο Καραμανλής... το κάνεις, θα είναι έγκλημα. Να απειλήσεις
ότι θα φύγει. Ο Καραμαλής δεν, απείλησε ότι θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Το έκανε και κατέστρεψε τον τόπο. Άλλο θέμα το ένα. Έγινε η διευκρίνηση, όχι. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ο κύριος Σοφιανόπουλος για να αντελείται την επίον ομιλή. Και γιατί με λέει απλώς αγαπητέ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλή σας νύχτα και καλή. Θα σας παρακαλούσα να βρεθούμε να τα πούμε, να διευκρινιστεί αν υπάρχει παρεξήγηση. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλοι και φίλες, η ώρα προχώρησε πολύ. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να απαντήσω μέσω της εκπομπής σας τον κύριο Τσούμπα. Αντί Έλλας να είναι μέσα στα κέντρα αποφάσεων που είπε προηγουμένως, πρέπει να είναι το μόνο κέντρο αποφάσεως ανά την οικουμένη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτόν. Όχι να είναι ο ουραγός. Αυτή να είναι η κεφαλή των πάντων. Και δεύτερον, ο κύριος Τσούμπας γιατί δεν γκρέμισε ακόμα το άγαλμα του Άρη του Βελουχιώτη που υποσχέθηκε όταν θα το έβαζαν στη Λαμία και είναι ακόμα εκεί. Ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα σας. Κυρία μου, έχετε... δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Τσούμπας. Ούτε εγώ ξέρω ποιος είναι ο κύριος Τσούμπας. Ούτε ξέρω ποια είναι η κυρία, ούτε την κυρία ξέρω. Μπράβο της, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Ο κύριος Τσούμπας έχει δίκιο στο καθαρό θεωρητικό μέρος. Και εγώ ήταν απαντώ... ο κύριος Τσούμπας ο τελευταίος. Ναι, το θέμα είναι νομίζω απλό. Νομίζω δεν ήταν τελευταίο, εγώ μπερδεύτηκα τώρα. Όχι, ναι, όχι, ναι, έτσι, όχι, όχι, αυτός είναι. Η Γαλλία επήρε το βοξίτι της Ελλάδος και έχει βγάλει δισεκατομμύρια δολάρια από το φυσικό πλούτο της χώρας. Και εμείς δεν αντιδρούμε. Η Πεσινέ πληρώνει το ρεύμα 3,85 την κιλοβατόρα και ο ελληνικός λαός την πληρώνει 30 δραχμές την κιλοβατόρα. Και το αλουμίνιο είναι κατά 80% χρήσιμο ηλεκτρικό ρεύμα. Mm. Δύο μέρη βοξίτη, ένα μέρος αλουμίνα, δύο μέρη αλουμίνα, ένα μέρος αλουμίνιο. 2×2=4. 4 τόνοι βοξίτη από το βουνό δίνουν ένα τόνο αλουμίνιο και το 80% ηλεκτρικό ρεύμα. Και το δίνουμε στο 1/3 του βιομηχανικού κόστους. Με ποιο αντάλλαγμα, τίποτα. Χάνουμε αντί να κερδίζουμε. Ως εκ τούτου η Ελλάς αν πάρει, η κοινή αγορά έχει ανάγκη την Ελλάδα, Σωτήρη, και όχι η Ελλάδα την κοινή αγορά. Σωτήρη, όλα αυτά που λες σωστά. Είπαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μας διοικούν έχουν κιωτέψει, έχουν μάθει να μην σκέπτονται, έχουν μάθει να κάνουν τα χατήρια των μεγάλων, άλλοι για να τους φίξουν το χέρι, άλλοι για να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη, άλλοι για να τους βάλουν φακελάκι, άλλοι γιατί έχουν μάθει να σκύβουν. Λοιπόν, αυτά είναι αληθή. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα συνέλθει και θα κάνει τις σωστές επιλογές. Μην τα βάζουμε και λέμε ο λαός δεν φταίει, φταίει και ο λαός. Όταν θα εκλέγει ο λαός τους υποψηφίους βουλευτάς, όπως προτείνει το κόμμα του Ελληνισμού στις νομαρχιακές εκλογές, στις οποίες θα πρέπει να εκλέγονται οι υποψήφοι βουλευτές των μεγάλων κομμάτων στις γενικές εκλογές και να μην διορίζονται από το κόμμα. Και τότε ο ελληνικός λαός θα έχει τις ευθύνες του. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά και τώρα, και τώρα έχει τη δυνατότητα της αμήνης. Όχι, διότι δεν ξέρει σήμερα. Η άγνοια είναι το κακό. Προχθές ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μάθει. Διότι και άμα θέλει, μπορεί να μάθει. Άμα θέλει. Ναι. Μα δεν είναι υποχρέωση. Δεν κάθεται κανένα να μάθει. Άμα θέλει, θα μάθει. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, νομίζω ότι η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι 3 παρατέταρτο. Λυπάμαι, είμαι από τις 11 η ώρα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Και από τις 9 η ώρα το πρωί εδώ. Και έχω αύριο το πρωί δουλειές στις 8 η ώρα να είμαι εδώ. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά δεν μπορώ άλλο να είπε μέχρι τελικής πτώσεως και έπεσε. Μέχρι λοιπόν, τελικής πτώσεως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σωτήρη. Σου εύχομαι ειλικρινά κάθε επιτυχία, Σωτήρη. Γιατί είσαι αγνός και είσαι έντιμος και είσαι έλλης. Αυτά με ενδιαφέρουν. Τελευταία... Και έχεις σωστές σκέψεις. Μια τελευταία φράση θα πω σε σένα. Ναι. Εμένα προσωπικώς έχω υποστεί τα πάνδυνα. 4 φορές μου έχουν περάσει χειροπέδες. Ο Έβρετ έστειλε τηλεγράφημα στο διοικητή χωροφυλακής όταν έβγαλα πετρέλαιο και μου πέρασε χειροπέδες. Μπήκανε στο σπίτι μου να με βγάλουν από το σπίτι μου. Βάλανε ταμπέλες γύρω από το σπίτι μου, χώρος για απολωτρίωση. Με κυνηγάνε, λες και είμαι ο Κεμάλ Ατατούρκ να ήμουνα, είμαι ο αμάθο κατακτητής. Δεν θα υφιστάμην τέτοιο κυνηγητό από το ελληνικό κράτος. Έχεις ένα κακό, είσαι Έλληνας. Πρόσεξε. Άρα δεν είναι Έλληνες αυτοί. Ευχαριστώ πολύ. Δεν σου είπα εγώ το Εντάξει. Όταν λοιπόν η Ελλάς κυβερνάται από μη Έλληνας, αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει.
Και αυτό είναι το πρόβλημα με τον κύριο Τσούμπα. Πρέπει να καταλάβει ότι οι θέσεις μας στην κοινή αγορά και στο ΝΑΤΟ και το άλλο και το άλλο, εάν αλλάξει και γίνει η ελληνική θέση, θα γίνει τότε... και πιο σοβαρή και πιο αξιοπρεπή. Σήμερα είμαστε ένα τίποτα. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέει τώρα, θα συνεχίσει τις εκπομπές ενημερώσεως που δίνουμε με τους πολιτικούς και αύριο και τη Δευτέρα και πάνελς και στον κοιλιά τραπέζα θα ακολουθήσουν. Ο κ. Σουφιανόπουλος θα τον ξαναδείτε σε εκπομπή δική μας και μετά από βεβαίως μετά από τις 22 του μηνός θα έχει τις τακτικές του εκπομπές εφόσον δεν έχει βγει βουλευτής. Εγώ εύχομαι να βγει βουλευτής για να τον ακούει το Πανελλήνιο. Γιατί άμα εγώ βουλευτής λέει θα κάνει από τις εκπομπές κάνει, που κάνει, κάνει. Λοιπόν, τότε θα είσαι περιζήτητος. Και τώρα, ίσως τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.